πήραμε να μας πείτε λίγο μια εικόνα πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο νησί. Βελτιούμενη συνεχώς η κατάσταση είναι, καθώς αποκαταστήσατε σταδιακά η ζημιά, και ελπίζουμε ότι τις πρώτες βραδινές ώρες θα έχει αποκατασταθεί σε μέγιστο βαθμό, ούτως ώστε να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα. Ηλεκτροδοτούνται περιοδικά οι περιοχές, σταδιακά οι περιοχές της Σαντορίνης, και έτσι καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. Οι γεννήτρες που ήρθαν από την Αθήνα έχουν ήδη μπει σε λειτουργία? Θα εγκατασταθούν από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή γίνεται αποκατάσταση των ζημιών των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανών, και ταυτόχρονα έχει έρθει και το προσωπικό, έχει έρθει ο γερανός και θα αρχίσει η εγκατάσταση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μεγάλης ισχύος. Οι τουρίστες και οι κάτοικοι που είναι αυτή στο νησί από την Τρίτη, πώς έχουν αντιδράσει όλη αυτή την κατάσταση? Θα σας δώσω μια εικόνα. Εγώ χθες έκανα έτσι μια έκκληση στο ραδιοφωνικό σταθμό της Σαντορίνης, τον οποίο καταφέραμε με μια ηλεκτρογεννήτρια και λειτουργήσαμε, για να προκειμένου να έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο. Ζήτησα από ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς να βγουν στους δρόμους με τα όργανά τους και να διασκεδάσουν μαζί με τον κόσμο. Mm-hmm. Τη μια μισή ώρα τη νύχτα, όταν διέκοψε η ΔΕΗ το ρεύμα που είχε δώσει από τις 8 το βράδυ στην περιοχή των Φυρών και είχε μαζευτεί mm-hmm. πολλοί κόσμος, οι επισκέπτες χειροκρότησαν τη διακοπή του ρεύματος και πέρασαν τις υπόλοιπες ώρες καλά. Άρα να ελπίζουμε πάντως ότι αύριο, ανήμερα του 15 Αυγούστου, το νησί θα έχει σχεδόν πλήρη από απόψε. Μια τελευταία ερώτηση. Δεν είδαμε κάποιες, δεν έχουν συμβεί κάποιες ακυρώσεις ενδεχομένως ή τάσεις μαζικής φυγής από το νησί? Όχι, κάτι τέτοιο. Όχι. Μάλιστα. Ωστόσο, φαντάζομαι και εσείς ζητάτε στο μέτρο δυνατόν να, και θα διεκδικήσετε ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, φαντάζομαι, έτσι? Ασφαλώς. Λέω από χθες, όποια μέσα δίνω συνεντεύξεις, ότι θα πρέπει να υπάρχουν για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η όποια ενδεχόμενη τέτοια κατάσταση, να υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες θα βρίσκονται στη Σαντορίνη. Να υπάρχουν εφεδρική υποδομή, να υπάρχει εφεδρική υποδομή η οποία θα λύνει άμεσα το πρόβλημα. Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να μιλάμε για από το βράδυ θα είναι μια μικρή κακή ανάμνηση ουσιαστικά, έτσι, να το... Το ελπίζουμε όλοι, το πιστεύουμε και το ελπίζουμε όλοι. Το σίγουρο είναι ότι το ηλιοβασίλειο μας στην Ία, όσες διακοπές και γίνουν, δεν χάνεται. Οπότε... Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ που μιλήσατε στο Αθηναϊκό Πρακτήριο. Η διάθεση των επισκεπτών.